Καταλαβαίνουμε καλά ότι ο λόγος που μας φέρατε να μιλήσουμε μπροστά σε λίγους και όχι προς το λαό είναι για να μην παρασυρθεί το πλήθος από τα πιστικά επιχειρήματά μας που θα εκθέταμε σε μια συνεχή αγόρευση και τα οποία δεν θα μπορούσαν να αντικρούσουν. Σας προτείνουμε λοιπόν, εσείς οι εδώ συγκεντρωμένοι, να ακολουθήσετε μια ακόμη ασφαλέστερη μέθοδο. Σε κάθε επιχείρημά μας, με το οποίο διαφωνείτε, να μας σταματάτε και να λέτε τη γνώμη σας. Και πρώτα απ' όλα, αποκριθείτε μας, αν συμφωνείτε με αυτή την πρότασή μας. Την πρότασή σας να ανταλλάξουμε απόψεις με ηρεμία δεν την κατακρίνουμε. Αλλά εκείνο που έρχεται σε αντίφαση με την πρότασή σας είναι η ολοφάνερη πολεμική σας προετοιμασία, με την οποία άμεσα και όχι μελλοντικά μας απειλείτε. Έτσι γίνεστε εσείς οι δικαστές που στο τέλος της συζήτησης αυτής θα αποφασίσουν. Αν τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρότερα από τα δικά σας και δεν ενδώσουμε, η απόφαση θα είναι πόλεμος, ενώ αν μας πείσετε, δουλεία. Αν ήρθατε εδώ για να κάνετε εικασίες για το τι πρόκειται να συμβεί, ή για κάποιον άλλο λόγο, και όχι για να δείτε κατάματα την πραγματική κατάσταση και να σκεφτείτε για τη σωτηρία της πόλης σας, καλύτερα να σταματήσουμε. Αλλιώς, ας συνεχίσουμε. Στη θέση που βρισκόμαστε είναι φυσικό και συγχωρείτε να πηγαίνει ο νους μας σε πολλά, και επιχειρήματα και σκέψεις. Η συνάντηση αυτή γίνεται ωστόσο για τη σωτηρία της πόλης μας. Έτσι λοιπόν ας γίνει η συζήτηση με τον τρόπο που προτείνατε. Εμείς λοιπόν δεν θα σας πούμε μεγάλα λόγια για το πως δίκαια ασκούμε την ηγεμονία μας αφού νικήσαμε τους Πέρσες και πως δίκαια εκστρατεύουμε εναντίον σας αφού μας αδικήσατε. Αυτά δεν θα σας έπειθαν. Αλλά και από σας ζητάμε να μην προσπαθείτε να μας πείσετε ότι αν και άπικοι των Λακεδαιμονίων δεν είστε συμμαχοί τους και ότι δεν θα μας βλάψετε ποτέ. Ας δούμε λοιπόν τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Παίρνοντας υπόψη τους σκοπούς του καθενός μας και ξέροντας ότι στις ανθρώπινες σχέσεις τα περί δικαίου επιχειρήματα μετρούν όταν εκείνοι που τα συζητούν είναι περίπου ισοδύναμοι και ότι αντίθετα στην πράξη οι ισχυροί επιβάλλουν όλα όσα επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύνατοι υποχωρούν όσο τους αναγκάζει η αδυναμία τους. Όμως, πάνω σε αυτή τη βάση που βάλατε για τη συζήτησή μας, το συμφέρον και όχι το δίκαιο, νομίζουμε πως είναι χρήσιμο να μην παραβλεθεί ένα στοιχείο που είναι για το συμφέρον ολονών. Το να μπορεί να επικαλείται δηλαδή αυτός που βρίσκεται σε κίνδυνο τα δίκαια και τα ορθά. Και αν πείσει τον αντίπαλο να ωφελείται από αυτό. Τούτο συμφέρει άλλωστε εσάς όσο και εμάς. Γιατί αλλιώς αν κάποτε χάσετε στον πόλεμο, θα έχετε δώσει το παράδειγμα για να σας επιβάλλουν την πιο μεγάλη τιμωρία. Εμείς, για το τέλος της ηγεμονίας μας, αν υποθέσουμε πως μπορεί κάποτε να συμβεί, δεν στεναχωριόμαστε. Γιατί δεν είναι τόσο σκληροί στους υποταγμένους αυτοί που ασκούν ηγεμονία πάνω τους, όσο επικίνδυνοι για την ηγεμονία είναι οι υπήκοοι όταν ξεσηκωθούν εναντίον της και υπερισχύσουν. Την αντιμετώπιση ωστόσο ενός τέτοιου κινδύνου αφήστε τη σε εμάς. Εκείνο που θέλουμε τώρα να σας κάνουμε φανερό είναι ότι βρισκόμαστε εδώ για το συμφέρον της ηγεμονίας μας. Και πως όσα θα σας πούμε, σκοπό έχουν τη σωτηρία της πόλης σας. Επειδή θέλουμε και χωρίς ταλαιπωρία να σας εξουσιάσουμε και για το συμφέρον και των δυο μας να μην σας καταστρέψουμε. Και πώς γίνεται εξίσου να συμφέρει εμάς να γίνουμε δούλοι όσο εσάς να γίνετε κύριοι μας. Επειδή εσείς έχετε τη δυνατότητα να υποταχθείτε πριν πάθετε τις πιο μεγάλες συμφορές. Ενώ εμείς, αν δεν σας καταστρέψουμε, θα έχουμε κέρδος. Ώστε δεν δέχεστε να ζούμε εμείς ειρηνικά,
Φίλοι σας αντί εχθροί σας. Σύμμαχοι όμως κανενός από τους δυο σας. Όχι. Γιατί δεν μας βλάφτει τόσο η έχθρα σας, όσο η φιλία σας. Η φιλία σας, στα μάτια των υπηκόων μας, είναι ένδειξη αδυναμίας μας. Ενώ το μίσος σας, απόδειξη της δύναμής μας. Έτσι λοιπόν σκέφτονται οι υπήκοοι σας για το σωστό. Βάζουν στην ίδια μοίρα εκείνους που δεν έχουν καμιά φιλετική συγγένεια μαζί σας, με εκείνους που είναι δικοί σας άπικοι. Ναι. Γιατί αν και τα περί δικαιωμάτων και δικαίου, όλοι τους τα ξέρουν. Τελικά πιστεύουν ότι όσοι διατηρούν την αυτονομία τους, το οφείλουν στην κάποια δύναμή τους που μας φοβίζει και μας συγκρατεί και δεν εκστρατεύουμε εναντίον τους. Έτσι, το να σας υποτάξουμε, εκτός από το ότι θα αύξανε τους υπηκόους μας, θα έδειχνε πως εσείς, νησιώτες και ασθενέστεροι από άλλους, δεν είχατε τη δύναμη να αντισταθείτε σε εμάς, τους θαλασσοκράτορες. Και νομίζετε ότι δεν σας παρέχει ασφάλεια η πρότασή μας για ουδετερότητα? Αφού μας υποχρεώνετε να αφήσουμε τα περί δικαιοσύνης και να υποχωρήσουμε μπρος το συμφέρον σας, θέλουμε να σας εξηγήσουμε και το δικό μας το συμφέρον και να σας πείσουμε πως αυτό συμβιβάζεται με το δικό σας. Γιατί πώς θα είναι δυνατόν να μην κάνετε εχθρούς σας όσους ως τώρα είναι ουδέτεροι, όταν θα δουν τι θα έχετε κάνει εδώ και θα αναλογιστούν πως κάποτε θα στραφείτε και εναντίον τους? Και με αυτό τι άλλο θα πετύχετε παρά να σμπρώξετε τους εχθρούς σας να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους, αλλά και να κάνετε εχθρούς σας αυτούς που καμιά εναντίον σας πρόθεση δεν είχαν? Καθόλου. Γιατί θεωρούμε ότι οι εχθροί που έχουμε στη στεριά, επειδή ζουν ελεύθεροι, θα αργήσουν πολύ να πάρουν μέτρα εναντίον μας. Επικίνδυνοι όμως είναι οι νησιώτες, όσοι όπως εσείς βρίσκονται κάπου ανεξέλεγκτοι και όσοι είναι κιόλας στιγμένοι από τις αναγκαίες πιέσεις της ηγεμονίας μας. Αυτοί υπάρχει πιθανότητα να ενεργήσουν απερίσκεπτα και να φέρουν και τον εαυτό τους και εμάς σε φανερούς κινδύνους. Αν όμως εσείς, για να διατηρήσετε την ηγεμονία σας και οι υπήκοοι σας για να απαλλαγούν από αυτήν, είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τόσους κινδύνους, εμείς που είμαστε ελεύθεροι θα διχνόμασταν τυποτένιοι και δειλοί αν δεν κάναμε το παν για να μην γίνουμε δούλοι. Όχι, αν πάρετε φρόνιμη απόφαση. Δεν αγωνίζεστε εναντίον μας με ίσους όρους, ώστε να δείξετε ανδρεία και να μην ντροπιαστείτε. Αποφασίζετε για τη σωτηρία σας, αν δεν προβάλλετε αντίσταση στους πολύ πιο ισχυρούς σας. Ξέρουμε όμως πως καμιά φορά η έκβαση του πολέμου εξαρτάται από την τύχη, που είναι κοινή και για τους δύο αντιπάλους, και όχι από τη διαφορά τους στις δυνάμεις. Και εμείς αν τώρα ενδώσουμε, χάνουμε αμέσως κάθε ελπίδα. Ενώ αν αντισταθούμε, υπάρχει κάποια ελπίδα να σταθούμε ορθή. Η ελπίδα, παρηγοριά στην ώρα του κινδύνου. Κι αν βλάψει αυτούς που πάνω τη στηρίζονται, έχοντας όμως δύναμη περίσσια, ολότελα δεν τους καταστρέφει. Όμως η ελπίδα παρασύρει. Και όσοι την εμπιστεύονται και τα παίζουν όλα για όλα, τότε μόνο καταλαβαίνουν την πλάνη στην οποία τους οδήγησε, όταν έχουν πια καταστραφεί και τίποτα δεν έχουν πια να σώσουν. Αυτά εσείς, αδύναμοι και με τη μοίρα σας να κρίνετε από το παραμικρό λόξεμα της ζυγαριάς, μη θελήσετε να τα πάθετε. Ούτε να μοιάσετε στους πολλούς, που ενώ μπορούν ακόμα να σωθούν με ανθρώπινα μέσα, όταν τους βρουν οι συμφορές και τελειώσουν πια οι λογικές ελπίδες, καταφεύγουν στις άλογες, στη μαντική και τους χρησμούς και άλλα παρόμοια που τρέφουν προσδοκίες και οδηγούν στην καταστροφή. Και εμείς θεωρούμε, και το ξέρετε, πως είναι δύσκολο να αγωνιστούμε και ενάντια στη δύναμή σας και ενάντια στην τύχη, κάτω από όρους άνισους. Όμως πιστεύουμε την τύχη οι θεοί να μην μας τη στερήσουν, καθώς είμαστε δίκαιοι και αντιμετωπίζουμε αδίκους. Όσο για την ανεπάρκεια της δύναμής μας, θα μας βοηθήσουν οι σύμμαχοί μας οι Λακεδαιμόνιοι,
που είναι αναγκασμένοι να το πράξουν, αν όχι για άλλο λόγο, τουλάχιστον από φιλετική συγγένεια και από ντροπή. Καθόλου λοιπόν παράλογα έχουμε τόσο θάρρος. Αλλά και εμείς νομίζουμε πως δεν θα μας λείψει η εύνοια των θεών. Γιατί δεν ζητούμε, ούτε κάνουμε τίποτα που να είναι αντίθετο στις πεποιθήσεις των ανθρώπων για τους θεούς ή στις αρχές που ακολουθούν στις μεταξύ τους σχέσεις. Έχουμε την άποψη για τους θεούς και τη βεβαιότητα για τους ανθρώπους πως κάποιος φυσικός νόμος τους οδηγεί να επιβάλλουν την εξουσία τους σε κάθε περίσταση που είναι πιο δυνατή. Το νόμο αυτό ούτε τον εθεσπίσαμε, ούτε τον εφαρμόσαμε εμείς πρώτοι. Αλλά τον βρήκαμε να υπάρχει και τον ακολουθούμε. Όπως θα τον ακολουθούν αιώνια όσοι θα μας διαδεχτούν. Και ξέρουμε ότι κι εσείς και οι άλλοι, αν αποκτούσατε τη δύναμή μας, τα ίδια θα κάνατε. Όσο λοιπόν για την εύνοια των θεών, δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε πως θα μας τη στερήσουν. Όσο δε για τη γνώμη σας για τους λακεδαιμόνιους που πάνω της στηρίζετε την πεποίθηση ότι από ντροπή θα σας βοηθήσουν, σας θαυμάζουμε για την αγαθοσύνη σας. Δεν σας ζηλεύουμε όμως για την αφέλειά σας. Πράγματι, οι λακεδαιμόνιοι στις μεταξύ τους σχέσεις και στους θεσμούς του τόπου τους δείχνονται πολύ έντιμοι. Για τη συμπεριφορά τους όμως προς τους άλλους, πολλά θα είχαμε να πούμε. Αλλά με μια κουβέντα, είναι αυτοί που πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους δείχνουν φανέντιμο, είναι το ευχάριστο και δίκαιο το συμφέρον. Και αυτό καθόλου δεν ταιριάζει με τις παράλογες ελπίδες σας για σωτηρία. Ακριβώς για το συμφέρον τους πιστεύουμε πως οι λακεδαιμόνιοι δεν θα θελήσουν να προδώσουν τους μιλιούς που είναι απικοί τους. Για να μην χάσουν την εμπιστοσύνη των φίλων τους όλους τους Έλληνες. Πράγμα που θα εξυπηρετούσε τους εχθρούς τους. Δεν νομίζετε ότι το συμφέρον βρίσκεται στην ασφάλεια? Ενώ το δίκαιο και το καλό κατορθώνονται με κινδύνους τους οποίους οι λακεδαιμόνιοι συνήθως ελάχιστα αποτολμούν. Πιστεύουμε ότι για χάρη μας αυτοί θα αναλάβουν τους κινδύνους πιο πρόθυμα από ό,τι για άλλους. Γιατί θα θεωρήσουν το εγχείρημα ασφαλέστερο, αφού και κοντά στην Πελοπόννησο είμαστε και πιο αξιόπιστους από άλλους μας θεωρούν σαν συγγενείς τους. Εγγύηση για αυτόν που καλείται να βοηθήσει στον πόλεμο κάποιους δεν είναι τα φιλικά αισθήματα αυτών που τον καλούν, αλλά η υπεροχή τους σε πραγματική δύναμη. Και αυτό το λογαριάζουν περισσότερο από κάθε άλλον οι λακεδαιμόνιοι, που έχοντας τόσο λίγη εμπιστοσύνη στις ίδιες τους τις δυνάμεις, μονάχα με πολλούς συμμάχους εκστρατεύουν εναντίον των γειτόνων τους. Δεν φαίνεται επομένως πιθανό να στείλουν αυτοί στρατό σε ένα νησί με εμάς κυρίαρχους στη θάλασσα. Αλλά θα μπορούσαν να στείλουν άλλους. Και καθώς το κριτικό πέλαγος είναι απέραντο, δύσκολα το ελέγχει αυτός που στη θάλασσα κυριαρχεί. Και εύκολα διαφεύγει αυτός που θέλει να σωθεί. Αλλά κι αν αποτύχαιναν σε αυτό, θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον της γης σας και εναντίον των υπόλοιπων συμμάχων σας, όπου δεν πήγε ο Βρασίδας. Και τότε θα πρέπει να αγωνιστείτε όχι για να κυριέψετε ένα μέρος που δεν σας ανήκει, αλλά για πράγματα πιο δικά σας, τη συμμαχία σας και τη γη σας. Έχουμε πείρα από αυτά, αν το επιχειρήσουν. Αλλά κι εσείς, να ξέρετε ότι ποτέ οι Αθηναίοι δεν έλυσαν πολιορκία από το φόβο άλλου αντιπάλου. Παρατηρούμε όμως ότι ενώ είπατε πως θα συνομιλήσουμε για τη σωτηρία της πολιτείας σας, δεν έχετε προτείνει τίποτα σε τούτη τη μακριά συζήτηση από αυτά που φρόνιμοι άνθρωποι θα έλεγαν για να σωθούν. Οι ελπίδες σας υπολογίζουν στο μέλλον. Ενώ οι δυνάμεις που τώρα διαθέτετε, αν συγκριθούν με αυτές απέναντί σας, είναι πολύ μικρές για να τα βγάλουν πέρα.
και θα κάνετε μεγάλη ανοησία αν, αφού αποσυρθούμε εμείς, δεν πάρετε όσο είναι ακόμα καιρός μια λογικότερη απόφαση. Μην παρασυρθείτε από το αίσθημα της τιμής που συχνά καταστρέφει τους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν φανερό κίνδυνο ταπείνωσης. Πολλοί, αν και μπορούσαν ακόμα να αντιληφθούν τι τους περιμένει, παρασύρθηκαν από την έννοια της τιμής, από τη δύναμη που έχει το όνομά της, και έπεσαν με τη θέλησή τους σε αγιάτρευτες συμφορές και σε ταπείνωση ακόμα πιο τροπιαστική. Και αυτό πιο πολύ από ανοησία τους, παρά από κακοτυχία. Αυτό εσείς θα το αποφύγετε, αν φανείτε συνετοί και αν πιστέψετε πως δεν είναι ντροπή να υποχωρήσετε μπροστά στην πιο δυνατή πολιτεία που σας προτείνει όρους λογικούς. Να γίνετε δηλαδή σύμμαχοι της υποτελής, διατηρώντας τη χώρα σας. Μιας και σας δίνεται η ευκαιρία επιλογής ανάμεσα στην ασφάλειά σας και στον πόλεμο, εσείς μη διαλέξετε από πείσμα το χειρότερο. Γιατί όσοι ξέρουν στους ίσους να μην υποχωρούν, στους δυνατότερους να φέρονται φρόνημα και στους κατώτερους να δείχνονται μετριοπαθείς, αυτοί προκόβουν. Σκεφτείτε λοιπόν, όταν εμείς αποσυρθούμε, και συλλογιστείτε ξανά και ξανά ότι αποφασίζετε για την τύχη της πατρίδας σας, της μιας και μονάκριβής σας πατρίδας. Και ότι από αυτή τη μια σας απόφαση θα εξαρτηθεί αν θα σωθεί ή αν θα φανιστεί. Ούτε την αρχική μας γνώμη θα αλλάξουμε, Αθηναίοι, ούτε μέσα σε λίγες ώρες θα στερήσουμε από την ελευθερία της μια πόλη που ζει εδώ και 700 χρόνια. Αλλά έχοντας εμπιστοσύνη στην τύχη, που με την εύνοια των θεών την επροστάτεψε ως τώρα, και στη βοήθεια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των Λακεδαιμονίων, θα προσπαθήσουμε να τη σώσουμε. Σας προτείνουμε και πάλι να γίνουμε φίλοι σας, ουδέτεροι και προς τους δύο, και να φύγετε από τη γη μας, αφού κάνουμε συνθήκη που θα την κρίνουμε ωφέλιμη και για τους δυο μας. Πραγματικά, με αυτή σας την απόφαση, φαίνεται πως είσαστε οι μόνοι που κρίνετε με βάση τα μελλοντικά και όχι με τα χειροπιαστά μπροστά σας, και που τα άγνωστα και αόριστα που επιθυμείτε νομίζετε πως έχουν κιόλας συμβεί. Τα έχετε παίξει όλα, στηριζόμενοι στους Λακεδαιμόνιους, την τύχη.